Νίκος Αποστολόπουλος μίλησε με το γνωστό του πάθος για όλα στο Γρηγόρη Αρναούτογλου. Πάντα πίστευα ότι προσπαθούσες να πεις κάτι που δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνανε. Να σου πω κάτι, το θέμα δεν είναι πώς καταλαβαίνουν οι άλλοι πάντα. Είναι το θέμα ότι εγώ το χανάκι να το πω. Αν δεν το πω, θα σκάσω εγώ. Καλύτερα να σκάσουν οι άλλοι παρά εγώ. Οι ψυχολόγοι σου είπαν ότι πάσεις από το σύνδρομο του μικρού παιδιού. Ακριβώς. Δηλαδή, πόσο καιρό δεν μπορώ να βάλω πονηράδα στο κεφάλι. Έκανες ψυχοθεραπεία πόσα χρόνια? Δεν έκανα ψυχοθεραπεία, γιατί πήγα σε γιατρούς βέβαια πολλούς. Μου έδωσαν πάρα πολλά αντικαταληπτικά φάρμακα. Ναι, βέβαια. Και εγώ έκανα μια βλακεία, βέβαια, γιατί κάποια στιγμή, επειδή είμαι πάρα πολύ εγωιστής, δεν μπορούσα να δεχτώ ότι εγώ συντηρούμαι με τέτοια φάρμακα. Και μια μέρα τα πήρα όλα, τα πέταξα στην τουαλέτα και τελείωσα. Όπως και το τσιγάρο, τα ίδια έκανα. Εγώ ξέρεις και το τσιγάρο που έκοψα. Το έκοψα γιατί εγώ, επειδή έχω τρέλα με την καθαριότητα, σκεφτόμουν τους πνεύμονες μου μαύρους και έπρεπε να τους βγάλω έξω, να τους καθαρίζω κάθε μέρα και μου έρχονταν τρέλα. Λέω πάντα ότι η Μιμή Ντενίση είναι η πιο κομψή Ελληνίδα. Ελληνίδα, ναι.